Πάμε να δούμε εμείς και τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με αυτά που τις τελευταίες μέρες μας έχουν συγκλονίσει και μας έχουν σοκάρει. Μιλάμε για τα περιστατικά βίας ανηλίκων, με συμπλοκές, με φαλτσέτες, με ληστείες, με όλα αυτά που κανείς δεν περίμενε να δει, αλλά που βλέπουμε πλέον να έρχονται με μεγαλύτερη ένταση. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας είναι η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κυρία Δημοκλίδου, τελικά μιλάμε για μια κοινωνική επιδημία, σύμφωνα και με τα στοιχεία, έτσι όπως διαμορφώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε μια έξαρση πριν καλά-καλά ξεκινήσουν τα σχολεία. Δυστυχώς με το άνοιγμα των σχολείων βλέπουμε αρκετά περιστατικά, όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε όλη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές της χώρας, σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε άλλες περιοχές στην επαρχία. Όντως υπάρχει μια έξαρση με το άνοιγμα των σχολείων, όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τίποτα άλλο παρά για ένα κοινωνικό φαινόμενο, για ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα πλέον, όπως είναι άλλωστε και η ενδοκογενειακή βία, που δυστυχώς η αστυνομία έρχεται τελευταία να υποδεχθεί αυτό το πρόβλημα, συλλαμβάνοντας αυτά τα παιδιά. Και όπως καταλαβαίνετε και εμάς είναι πολύ δύσκολη η θέση μας σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί από τη μία μιλούμε για μικρά παιδιά, απ' την άλλη όμως έχουν κάνει κάποιες παράνομες πράξεις και πρέπει να τους μεταχειριστούμε σαν να είναι δράστες κάποιες υπόθεσεις. Το θέμα είναι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι έρχεστε σε πολύ δύσκολη θέση, μπαίνοντας σε αυτές τις περιπτώσεις και επιδηλώνοντας πλέον έναν εκτελεστικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με τα περιστατικά αυτά που καλείστε να διαχειριστείτε. Η πραγματικότητα είναι ότι οι αριθμοί, σύμφωνα και με τα όσα παρουσίασε και ο αρμόδιος υπουργός, είναι σοκαριστικοί. 9.000 περιστατικά μέσα στο πρώτο εκτάμινο. Ή τα περιστατικά αυτά υπήρχαν και δεν λέγονταν, ή κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν θα το έλεγα ότι είναι έτσι ακριβώς. Διευκρίνησε μάλιστα και ο Υπουργός ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι δράσεις, οι προληπτικές δράσεις της αστυνομίας σε όλη τη χώρα, προσπαθούμε λοιπόν να βρισκόμαστε, να αστυνομεύουμε περιοχές που έχουμε δει ότι υπάρχουν τέτοια περιστατικά, είτε με συμπλοκές νεαρών, είτε με μονομένα περιστατικά στο παρελθόν, τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην επαρχία. Βλέπουμε με τους πολλούς ελέγχους ότι προκύπτουν δυστυχώς και πολλές συλλήψεις. Αυτό μας δείχνει βέβαια ότι τα παιδιά παραβατούν, καθώς υπάρχουν συλλήψεις με χαμηλότερα δικήματα, θα έλεγα, όπως είναι η κατοχή μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών, όπως είναι όμως και η παράνομη οπλοχρησία ή οπλοφορία, οποιοδήποτε χμηρό αντικείμενο το οποίο δεν ξέρουμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα μικρό παιδί, και δυστυχώς βλέπουμε ότι ούτε τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται το πόσο επικίνδυνα μπορούν να γίνουν αυτά τα όπλα στα χέρια τους πολλές φορές. Είδαμε άλλωστε το περιστατικό με τη φαλσέτα, όπου όντως ισχυρίζονται οι ανήλικοι ότι το χρησιμοποιούσαν για άλλους λόγους, όμως φανταστείτε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί με αυτό το περιστατικό και πόσο άσχημα θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί αυτό το παιδί. Να, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δράσεις θα έχουμε όμως, υπάρχει, χρειάζονται πολιτικές. Επειδή το panic button είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και βλέπουμε ότι έχει, να το πω έτσι εισαγωγικά, απόδοση σε ό,τι έχει να κάνει με την καταγγελία των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Θα επεκταθεί στα παιδιά και τι άλλο μπορεί να γίνει ή τι άλλο σχεδιάζεται? Το περιμένουμε στις αρχές του επόμενου μήνα, στις αρχές του Οκτώβρη, ίσως και από την επόμενη εβδομάδα. Εργαζόμαστε για αυτό, για να μπορέσουμε να το έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Και μάλιστα αυτή η εφαρμογή, το Save Youth, που περιλαμβάνει και το Panic Button των νέων, δεν χρειάζεται να έχει προηγηθεί καταγγελία. Είναι διαθέσιμο και θα είναι διαθέσιμο για όλους τους γονείς, αλλά και μικρά παιδιά άνω των 12 ετών. Ξέρετε τι γίνεται, με αυτό το Panic Button θα νιώθουν ασφάλεια και οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά, τα οποία μπορεί να μην είναι παραβατικά και όπως καταλαβαίνετε μπορεί να φοβούνται ότι κινδυνεύουν από άλλα παραβατικά παιδιά της ηλικίας τους, αλλά και η αστυνομία, όταν θα μπορεί να προλαβαίνει ένα περιστατικό τη στιγμή που γίνεται, καθώς θα ειδοποιείται άμεσα με το πάτημα ενός κουμπιού. Και φαντάζομαι ότι εδώ πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας και των γονέων να είναι κοντά στα παιδιά, γιατί αυτό, όπως το είπατε και στην αρχή, είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, πρέπει να το δούμε συνολικά όλοι μας. Και να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα περιστατικά που μας ανησυχούν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.